Στο μπάσκετ με την ελπίδα πεταλούδων από τη Ρόδο θα ξεκινήσει τους αγώνες μπαράζ στο ειδικό πρωτάθλημα νόδου για τη ΓΑΜΑ Εθνική ο Ρεσβέος Καλονής μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία. Οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 19 με 23 Ιουνίου στο γυμναστήριο του Μοσχάτου και η πρώτη ομάδα θα πάρει το εισιτήριο ανόδου. Στα μπαράζ των γυναικών ο πρωταθλητής Έολος ξεκινάει με δύσκολο παιχνίδι κόντρα στο φαβορί για την άνοδο στην Α2 Διαγόρα Ρόδου με τους αγώνες να γίνονται το ίδιο διάστημα στην Αθήνα. Το πρόγραμμα των αγώνων στα ειδικά πρωταθλήματα ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική Ανδρών και στην Α2 Γυναικών έμαθαν Αρισβέος Καλονής και Έολος Μυτιλήνης αντίστοιχα στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία της ΕΟΚ. Οι αγώνες μπαράζ θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το διάστημα 19 με 23 Ιουνίου με τη συμμετοχή των πρωταθλητών από τα νησιά του Αιγαίου. Στην πρεμιέρα του ειδικού πρωταθλήματος ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική που θα γίνει στο Μοσχάτο, ο νταμπλούχος Λέσβου Αρισβέος Καλονής προτάρει σε διαδικασία μπαράζ θα αντιμετωπίσει την Ελπίδα Πεταλούδων που πήρε αίτητη τον τίτλο στα Δωδεκάνησα και αποτελεί ένα από τα φαβορή για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχοντας τις τάξεις τις παίκτες με εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες. Η προετοιμασία του Αρισβέως συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, έχοντας μπροστά του 2 εβδομάδες για να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να παρουσιαστεί δυνατός στους αγώνες μπαράζ, διεκδικώντας το ένα και μοναδικό εισιτήριο που οδηγεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τις επόμενες ημέρες οι ρυθμοί θα ανέβουν αρκετά στις προπονήσεις του Αρισβέου, που θέλει να είναι απόλυτα έτοιμο στα μπαράζ, που αναμένεται να έχουν αρκετό ενδιαφέρον, αφού εκτός από τον Αρισβέο και την Ελπίδα Πεταλούδων, την άνοδο θα διεκδικήσει και ο Φοβροντάδου, τον οποίο η ομάδα της Καλονής θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωνιστική των μπαράζ. Ο πρώην γκάρ της χιώτικης ομάδας και νυν του Αρισβέου, Μιχάλης Σουλίκας, με δηλώσεις του στην κάμερα του Έολος, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η ομάδα της Καλονής έχει πολλές πιθανότητες να πάρει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, χρήζοντας ωστόσο φαβορή την πρώην του ομάδα των ΦΟΒ. Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο που είναι τα μπαράζ. Πρώτη φορά η ομάδα θα πάει σε ένα τέτοιο τουρνουά. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είμαστε φαβοροί εκεί όπως ήμασταν εδώ, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπροσωπήσουμε το νησί. Πώς ήταν η πρώτη σου χρονιά στο τοπικό της Λέσβου, ήρθες να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέλεξα τον Αρισβέο. Εντάξει, ο ανταγωνισμός δεν ήταν μεγάλος. Θα ήθελα να είναι ο Αστέρας νίκη στο πρωτάθλημα. Και ας μην ξέραμε ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα. Να ήταν δύο ομάδες που θα διεκδικούν το πρωτάθλημα εισάξιες. Από εκεί και πέρα, όλοι μας οι αντίπαλοι μας βγάζαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Προσπαθούσαν να κερδίσουν γιατί ξέραν ότι εμείς είμαστε το φαβορί. Ευτυχώς δεν τα κατάφερε κανένας. Είμαστε αίτητοι. Όλα καλά. Πλέον ο Αρισβέος ετοιμάζεται να δώσει την επόμενη μάχη που είναι τα μπαράζ ανόδου. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται? Είναι πολύ δύσκολα. Είναι 5 μέρες, 4 αγώνες. Με εμάς είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούμε να κάνουμε προπόνηση. Το ένα παιδί είναι στην Αθήνα, το άλλο στη Λάρισα. Εγώ είμαι στοιχείο. Είναι δύσκολο. Οι άλλες ομάδες είναι πιο προπονημένες. Θεωρώ φαβορεί το ΦΟΒ στοιχείο αν πάρει το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα είναι και η Ρόδος πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά θα δώσουμε σίγουρα το καλύτερο μας σε αυτό. Δεν θα αφήσουμε κανένα παιχνίδι να πάει στο έλεος του Θεού. Θα διεκδικήσουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο ειδικό πρωτάθλημα νόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική Ανδρών, πρώτη αγωνιστική στις 19 Ιουνίου, Καρλόβαση Αναγέννηση ΦΟΒ Ροντάδου, Αρισβέος Καλονής Ελπίδα Πεταλούδων, ρεπό έχει ο Άρης Σύρου. Η δεύτερη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 20 του μήνα με τα παιχνίδια Ελπίδα Πεταλούδων, Καρλόβαση Αναγέννηση και ΦΟΒ Ροντάδου Άρης Σύρου, ρεπό έχει ο Αρισβέος Καλονής. Τρίτη αγωνιστική στις 21 Ιουνίου, Άρης Σύρου Ελπίδα Πεταλούδων, Καρλό Βασία Αναγέννηση με Αρισβέο, ρεπό έχει ο ΦΟΒ Ροντάδου. Η τέταρτη αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου με τα παιχνίδια Αρισβέος Καλονής Άρης Σύρου και Ελπίδα Πεταλούδων ΦΟΒ Ροντάδου. Ρεπό θα έχει το Καρλόβαση ή η Αναγέννηση, ενώ η αυλαία στα μπαράζ θα πέσει στις 23 Ιουνίου με την πέμπτη αγωνιστική και τα παιχνίδια Άρης Σύρου, Καρλόβαση ή Αναγέννηση, ΦΟΒ Ροντάδου Αρισβέος Καλονής, ρεπό έχει Ελπίδα Πεταλούδων. Όσον αφορά τώρα το ειδικό πρωτάθλημα στην Α2 των γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί επίσης στην Αθήνα από τις 19 μέχρι τις 23 Ιουνίου, ο πρωταθλητής Λέσβου Έολος θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πρεμιέρα τον πρωταθλητή Δωδεκανήσου Διαγόρα Ρόδου, που αποτελεί ένα από τα φαβορή για την άνοδο στην Α2 των γυναικών. Η ομάδα του Θοδωρή Γιαννίκου αναμένεται να έχει αρκετά δύσκολο έργο στα μπαράζ, αντιμετωπίζοντας ομάδες που στοχεύουν να φτάσουν ψηλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωταθλητής Κρήτης Ηρόδοτος δήλωσε αδυναμία συμμετοχή στα μπαράζ και τη θέση του πήρε ο Ανδρογέας. Το πρόγραμμα στο ειδικό πρωτάθλημα νόδου στην Α2 των γυναικών, πρώτη αγωνιστική στις 19 Ιουνίου, ο πρωταθλητής από τη Σάμου, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, θα αντιμετωπίσει τον Μαρπισαϊκό, ενώ Διαγόρας Ρόδου τον Έολο Μυτιλήνης. Ο Ανδρογέας θα παίξει με το ΦΟΒ Ροντάδου. Δεύτερη αγωνιστική στις 20 Ιουνίου, ΦΟΒ Ροντάδου Διαγόρας Ρόδου, Έολος πρωταθλητής Σάμου και Μαρπισαϊκός Ανδρογέας είναι τα παιχνίδια. Τρίτη αγωνιστική στις 21 Ιουνίου, πρωταθλητής Σάμου ΦΟΒ Ροντάδου, Διαγόρας Ανδρογέας και Μαρπισαϊκός Έολος είναι τα παιχνίδια. Τέταρτη αγωνιστική στις 22 Ιουνίου, Διαγόρας Ρόδου Μαρπισαϊκός Ανδρογέας πρωταθλητής Σάμου και ΦΟΒ Ροντάδου Έολος. Ενώ
η Αυλαία στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στην Α2 των γυναικών θα πέσει στις 23 Ιουνίου με τα παιχνίδια πρωταθλητής Σάμου Διαγόρας Ρόδου, Έολος Ανδρογέας και Μαρπισαϊκός Φόβρου Ντάβ.